Ντάκη, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Καταρχήν, υπάρχουν κάποια νεότερα. Είχατε δεχτεί και ερώτηση στη Βουλή, αλλά και έγραψαν και διάφορα τουριστικά site και ρωσικά μέσα ενημέρωσης για τη βίζα για τους Ρώσους τουρίστες. Έχουμε κάποια εξέλιξη? Ναι, η εξέλιξη είναι ότι προχωράμε κανονικά. Υπήρξε πίεση στη διάρκεια του Απριλίου, στο δεύτερο 15ήμερο. Είναι καινούργιο το σύστημα των θεωρήσεων. Είναι τα βιομετρικά που ισχύουν στη ζώνη Σέγγεν εδώ και 1,5 χρόνια. Δηλαδή είχε καθυστερήσει, είχε πάρει μια παράταση, μια αναβολή. Ξεκινήσαμε όμως. Υπάρχει πίεση, αλλά αυτή τη στιγμή ανταποκρινόμαστε πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς, καλύπτουν όλους τους ταξιδιώτες που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν θα υπάρξει δηλαδή αυτό που κάποιοι είπαν, ότι μπορεί να υπάρξει ένα κύμα ματαιώσεων κλπ? Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής υπάρχει αύξηση του τουριστικού ρεύματος από Ρωσία. Και οι αιτήσεις είναι περίπου στον ίδιο ρυθμό, κατά τη αυξημένες περίπου 15-20%. Νομίζω ότι θα υπάρξει τελικώς μια αύξηση. Οι εκτιμήσεις κυμαίνονται από 20 έως και 70%, γιατί έχουμε μια μεταστροφή του ρεύματος προς Τουρκία και Αίγυπτο, προς άλλες χώρες, και η Ελλάδα μάλλον θα είναι ο πρωταθλητής που θα υποδεχθεί αυτή τη μεταστροφή του ρεύματος. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Ικανοποιούμε τη ζήτηση. Μένουν να γίνουν και άλλα πράγματα, κυρίως ενίσχυση σε προσωπικό. Έχουν ήδη φύγει 8, εργάζονται ήδη δηλαδή 8 αποσπασμένοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, 10 αστυνομικοί όταν εκπαιδεύτηκαν στις θεωρήσεις, και την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουν προσληφθεί πλήρως 55 επιτόποι και θα πάνε και επιπλέον 15 αστυνομικοί. Θα φτάσουμε δηλαδή μέχρι το τέλος του μήνα περίπου στους 100 ανθρώπους, 100 υπαλλήλους που θα δουλεύουν. Κύριε Ξηδάκη, διαβάζουμε πάλι, αναζωπυρώνεται, επανέρχεται στα πρωτοσέλιδα το θέμα των μαρμάρων του Παρθενώνα, η κίνηση που υπάρχει, διπλωματική, νομική, για την επιστροφή τους. Έγραψε και ο Guardian, μάλιστα, ήρθε η ώρα να επιστραφούν. Σε ποια νομική και σε ποια διπλωματική φάση βρίσκεται το θέμα? Κοιτάξτε, δεν είμαι σε θέση να το παρακολουθώ κατά λεπτός. Γνωρίζω την... που βρισκόταν μέχρι πέρσι το καλοκαίρι, που ήμουν υπουργός πολιτισμού. Ναι. Γενικά μπορώ να σας πω ότι οι διπλωματικές και πολιτικές προσπάθειες, οι οποίες κυρίως αποσκοπούν στην ενημέρωση της κοινής γνώμης, εδώ και αρκετά χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια, έχουν αποδώσει καρπούς. Μέγα μέρος της διεθνής κοινής γνώμης έχει μεταστραφεί. Το εντυπωσιακό είναι μέσα στη Βρετανία. Έχουμε ένα πλειοψηφικό ρεύμα υπέρ της επιστροφής. Αν μη τι άλλο, έχουν πυκνώσει τα δημοσιεύματα, αλλά και προσωπικότητες, οι οποίες έχουν το κύρος τους, το δικό τους υλικό βάρος. Και οι επιτροπές ξένων κυρίως που ενεργοποιούνται έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, κυρίως στην Βρετανία και στην Αυστραλία, αλλά και σε άλλα κράτη. Και νομίζω ότι σαν εθνική στρατηγική, η οδός αυτή της ενημέρωσης, μεταστροφής της κοινής γνώμης είναι η πιο αποτελεσματική, η πιο ουσιώδης. Υπήρξε και μια συζήτηση να πάει η Ελλάδα δικαστικός, δεν αποκλείεται τίποτα. Υπάρχει μια ισχυρή νομική επιχειρηματολογία. Ο Βρετανικός τύπος λέει ότι θα πάει δικαστικά η Ελλάδα. Ξέρει καλύτερα. υπήρξε από ένα γραφείο. Την περασμένη χρονιά είχαμε μια εμπεριστατωμένη, μια εμβριθή τεκμηρίωση, μια γνωμοδότηση νομική, η οποία έχει όλη το ιστορικό, το νομικό, μια επιχειρηματολογία, τι μπορεί να συμβεί, τα υπέρ και τα κατά μιας προσφυγής. Όλα αυτά συνθέτουν ένα οπλοστάσιο. Είναι η ελληνική φαρέτρα. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε ιστορικά είναι ότι όλη η πίεση που έχει προκληθεί, που έχει ασκηθεί, έχει αποδώσει καρπούς. Το ουσιώδες είναι να μεταστραφούν, να καταστραφούν τα στερεότυπα, να σκεφτούν ανοιχτά οι άνθρωποι, η κοινή γνώμη, οι πολίτες. Αυτοί είναι που θα ασκήσουν πιέσεις μετά και στις κρατικές αρχές,
και θα μεταστραφούν και θα μεταστραφεί και η πολιτική κοινή, η πολιτική εξουσία. Και αυτό έχει επιτευχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό χάρη σε άοπνες προσπάθειες διαφόρων επιτροπών και διανοουμένων ξένων και βέβαια με πολλή δουλειά και από την ελληνική πλευρά. Κύριε Ξεδάκη, πώς βλέπετε τις εξελίξεις? Είχαμε στο Eurogroup μια απόφαση, ένα κλίμα θα λέγε κανείς, γιατί τα πιο συγκεκριμένα θα υποθούν στις 24 του μηνός, πράγμα που ηρέμησε τις αγορές, κάτι στο χρηματιστήριο κινείται κτλ. Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχει η μάχη με τη σκληρή καθημερινότητα. Και επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω το εξής. Απ' τη μια μεριά έχουμε την κυβέρνηση να λέει έχουμε ένα νέο χάρτη δημοσιονομικό, έχουμε ένα πλαίσιο για να διεκδικήσουμε ανάπτυξη. Απ' την άλλη μεριά έχουμε την αντιπολίτευση σύσσωμη να λέει ότι διαλύεται η μεσαία τάξη, καταστρέφεται κάθε ελπίδα για ανάπτυξη. Ο κόσμος τι να υποθέσει, τι λέτε εσείς, τι θα γίνει μέχρι τις 24 του μηνός? Κοιτάξτε, μέχρι τις 24 του μηνός δεν θα καταστρέφει ο κόσμος. Ναι. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο σύγχρονοι και πρέπει πρώτον να αναγνωρίσουμε ότι ο κόσμος δικαίως ανησυχεί και διαμαρτύρεται, έχει γίνει κατάκοπος. Επίσης όμως πρέπει να αντιληφθούμε ότι είμαστε στην κορύφωση μιας εξαετούς πορείας, μιας εξαετούς διαδρομής, η οποία περιείχε πολύ και μια τυραννική πορεία ήταν και πολλές δυσάρεστες εκπλήξεις και με μια εμπειρία μας έχει οπλίσει. Ότι αυτή η ιστορική περιπέτεια του χρέους την οποία εισήλθε η Ελλάδα το 2010 δεν είναι εύκολο να βγεις από αυτήν. Είναι δύσκολο, θέλει πολύ μεγάλο κόπο, θέλει επιμονή. Μιλία γραπτή την ακούντα. Με συγχωρείτε. Ναι, παρακαλώ. Γιατί είναι καθοδόν. Σε αυτή την πορεία λοιπόν θα πρέπει να επιστρατευτούν όλες οι κοινωνικές δυνάμεις και οι πολιτικές δυνάμεις με μια κατεύθυνση, με ένα στόχο, με μια προσήλωση και με μια ελαχίστηση μία, υπό ένα θεμελιώδη σημασία. Το να λέει κάποιος αντιπολιτευόμενος ότι η Ελλάδα υποφέρει τους τελευταίους 6 μήνες ή το επόμενο τρίμηνο θα είναι το χειρότερο, δεν έχει τόσο πολύ νόημα όσο είναι μια δημιουργία εντυπώσεων. Αυτό που έχει σημασία είναι να επικεντρωθούμε στο πώς θα ανακτηθεί μέρος των απολεσθέντων και κυρίως αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας, ότι το 2010 με την πρώτη μεγάλη δανειακή σύμβαση, με το πρώτο μνημόνιο, απολέστη μέγα μέρος της εθνικής κυριαρχίας. Η Ελλάδα είναι υπό επιτήρηση. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε και αυτό πρέπει να είναι ο στόχος. Να βγούμε από αυτή την επιτήρηση, να αρχίσουμε να μπαίνουμε ένα πεδίο και ελευθερίας και ανάπτυξης. Φυσικά η παρούσα φάση είναι δύσκολη, κανείς δεν το αμφισβητεί. Ωστόσο είναι για πρώτη φορά τουλάχιστον γίνεται ένα πρώτο βήμα φραστικής τουλάχιστον αλλά και ουσιαστικής, γιατί μια πολιτική απόφαση αυτό που έβγαλε το Eurogroup. Να αρχίσεις μια ουσιαστική συζήτηση για το χρέος. Έγινε δεκτή η πρώτη αξιολόγηση, δηλαδή έρεται αυτή η τρομερή αβεβαιότητα στην οποία με επαιτειότητα των δανειστών και για πολλωστή φορά. Ναι, είχατε μιλήσει πρόσφατα για μια γραμμή του Δούνου του που ουσιαστικά ανακοθετεί τις άλλες δυνάμεις της Ευρώπης στην προσπάθειά τους να στηρίξουν την ελληνική οικονομία. Και πολλοί διεθνείς αναλυτές. Η αβεβαιότητα είναι το χειρότερο πράγμα για μια. Περιμένετε, για να κλείσουμε κύριε Υπουργέ, περιμένετε λευκό καπνό στις 24 Μαΐου? Είναι σχεδόν βέβαιο. Δεν είναι αυτός ο πικρός λευκός καπνός, ο οποίος όμως τώρα είναι απαραίτητος για να προχωρήσουμε, να πάρουμε μπροστά, να έρθει αυτή η αβεβαιότητα. Ούτε το νοικοκυριό δεν μπορεί να προγραμματίσει τη ζωή του με αυτή την αυτό, ναι, με προλάβατε. Τη θολούρα. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας.